Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, Δήμου Κεφαλονιάς, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κυρία Πανανά, κύριε εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας τόπου μας και του Συλλόγου Υπερίων, μας κάνει τιμή να είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον τόπο μας. Με ιδιαίτερη τιμή αποδίδουμε έναν ελάχιστο χώρο τιμής σε έναν άνθρωπο των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος έπεσε στο καθήκον. Μετά από πρόταση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς από τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Βασίλη Ρουχωτά, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση αυτή για την ονοματοδοσία της πλατείας που σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ονομασία υποπλήρχου Κωνσταντίνου Πανανά, το τούτο και στο εξής. Είναι, όπως είπα προηγουμένως, ξεχωριστή η τιμή, διότι οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων ξέρουμε ότι ακόμα και σε καιρό ειρήνης, για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι όταν το χρειαστεί η πατρίδα, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και πολλές φορές θυσιάζονται στο καθήκον. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να ξεκινήσουμε την όμορφη αυτή τελετή και αφού ευχαριστήσω από την πλευρά μου όλους όσους σήμερα είναι εδώ παρόντες και παρούσες, να καλέσω στο βήμα τον κύριο Βασίλη Ρουχωτά, ο οποίος θα μας κάνει μια σύντομη αναφορά στην όλη αυτή η πρόταση, πως και στην όλη τη ιστορία του γεγονότος που φτάσαμε σήμερα εδώ να ονομάζουμε αυτή την πλατεία σε Κωνσταντίνο Πανανά. Κύριε Ρουχωτά, παρακαλώ. Σεβασμιότατε, αξιότιμη κυρία Πανανά, αξιότιμη κύριε εκπρόσωποι του πολεμικού ναυτικού, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ενθέτων Αξιωματικών, αγαπητοί συμπολίτες και κυρίως αγαπημένα μας παιδιά και σεβαστοί δάσκαλοι. Με τον οφειλόμενο σεβασμό στο πρόσωπο των μεγαλυτέρων, επιτρέψτε μου, ο λόγος μου να είναι απλός για να είναι πιο κατανοητός και να απευθυνθεί στα παιδιά των σχολείων μας. Η ηγεσία της πόλης μας, ο αντιδήμαρχος κ. Κατσιβέλης και ο πρόεδρος της κοινότητας Λειξουργίου κ. Δημήτρης Μαρκέτος και ο ομιλών, κρίναμε σκόπιμο τα μηνύματα της σημερινής τελετής να έχουν αποδέκτη και να κατευθυνθούν στην ψυχή των παιδιών μας. Γι' αυτό και επιλέξαμε η τελετή να γίνει πρωί για να μπορούν να παραστούν τα παιδιά των σχολείων. Χαιρόμαστε δε ιδιαιτέρως που όλα τα σχολεία της Παλικής είναι παρόντα με τις σημαίες. Μεγάλη δουλειά. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στον αείμνηστο υποπλήρχο του πολεμικού ναυτικού Κωνσταντίνο Πανανά, που έπεσε στο καθήκον τη νύχτα της 11ης Φεβρουαρίου 2016. Και είμαι βέβαιος ότι φεύγοντας από εδώ θα έχουμε καταλάβει όλοι και κυρίως εσείς παιδιά το νόημα της θυσίας, το δικό του και το συντρόφο που έπεσαν μαζί του, και θα φύγουμε από εδώ πιο πολλοί Έλληνες, πιο περήφανοι που είμαστε Έλληνες, με την Ελλάδα πιο βαθιά στην ψυχή μας. Εμπνευσμένοι από το παράδειγμα του υποπλήρχου Πανανά και των συντρόφων. Ο απλός λαός λοιπόν, δηλαδή όλοι εμείς, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, έχουμε ανάγκη ένα χώρο, μια πατρίδα, όπου να ζούμε με ειρήνη και ασφάλεια. Για εμάς, ετούτος ο τόπος είναι η Ελλάδα. Από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και από το Καστελόριζο που το ξεχνάμε και που είναι η εσχατιά της Ελλάδος, και παιδιά ζητήστε όσοι δεν το έχετε εντοπίσει ακόμα από τους δασκάλους σας να σας το δείξουν,
και από το Καστελόριζο λοιπόν και τυχείο μέχρι την Κεφαλονιά. Σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πατρίδα, ζούμε συνεχώς πάνω από 6.000 χρόνια. Πάντοτε με δυσκολίες ζήσαμε. Πάντοτε με αγώνες και πολέμους και θυσίες για να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να ζούμε με αξιοπρέπεια στη γη των προγόνων μας. Ελεύθερη. Σε αυτούς τους αγώνες, η νεολαία με επικεφαλή στο στρατό και τους αξιωματικούς έδωσε μεγαλειώδεις μάχες με νίκες και φοβερές θυσίες και σήμερα ζούμε ελεύθεροι στην πατρίδα μας. Όπως ξέρετε, παιδιά, κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Όμως θα ακούτε από τους γονείς σας, από την τηλεόραση, από τους δασκάλους σας, ότι γύρω από την πατρίδα μας, αλλά και μακριά από αυτήν, ο κόσμος βρίσκεται σε πόλεμο και σε ταραχές. Γι' αυτό ο στρατός μας, η αεροπορία και το ναυτικό μας, ασκούνται συνεχώς για να είναι έτοιμοι να μας υπερασπιστούν από κάθε εχθρό. Όπως είναι έτοιμοι βέβαια να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό, εμάς, τις οικογένειές μας και σε κάθε άλλη δυσκολία. Θυμηθείτε, παιδιά, ότι στους τελευταίους σεισμούς ο στρατός και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού ήταν εδώ παρόντες για να μας βοηθήσουν. Έτσι λοιπόν, στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2016, ο ελληνικός στόλος έχει ανοιχτεί σε ολόκληρη την έκταση του Αιγαίου Πελάγους, κάνοντας άσκηση για μία ακόμα φορά, ώστε να είναι σε ετοιμότητα να μπορεί να υπερασπίσει την πατρίδα μας όποτε και όταν χρειαστεί. Ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς, που σήμερα η Κεφαλονιά τον τιμά εδώ στο Λιξούρι, μαζί με τους συντρόφους του, τον υποπλοίαρχο Αναστάσιο του Λίτσι και τον αντιπασπιστή Ελευθέριο Ευαγγέλου, είναι πλήρωμα ελικοπτέρου που μεταφέρει το πολεμικό μας πλοίο Νικηφόρος Φωκάς. Όσοι θυμάστε από την ιστορία σας, ο Νικηφόρος Φωκάς είναι ένας μεγάλος στρατηγάτης του Βυζαντίου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της άσκησης, ο κυβερνήτης του πλοίου Νικηφόρος Φωκάς διατάζει το πλήρωμα του ελικοπτέρου να σηκωθεί από το πλοίο και να πετάξει εναντίον του εχθρού. Εικονικού βεβαίως εχθρού, αλλά έτσι προέβλεπε η άσκηση, για να είναι έτοιμοι αν και όποτε χρειαστούν. Η ώρα που σηκώθηκε το ελικόπτερο, παιδιά, είναι 1:30 τη νύχτα. Εκείνη την ώρα όλοι εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι, γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι μας προστατεύουν. Η εντολή που έχει το πλήρωμα είναι να πετάξει όσο πιο χαμηλά μπορεί, όσο πιο κοντά στη θάλασσα. Πραγματικά, οι άνδρες του ελικοπτέρου και ο κύριος Πανανάς, ο υποπλοίαρχος Πανανάς, πετούσαν σε ύψος λιγότερο από 100 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Και πετούσαν με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και τα τρία μέλη του πληρώματος είναι παιδιά του λαού. Έχουν γονείς, οικογένεια, φίλους. Είναι νέοι. Έχουν όνειρα όπως και εμείς. Έχουν όμως και κάτι παραπάνω. Συνειδητά το έχουν. Τον όρκο που έχουν δώσει στην πατρίδα, αλλά κυρίως το φιλότιμο να κάνουν όσο μπορούν καλύτερα την άσκηση που τους διέταξε. Κάθε κίνηση που κάνουν καταγράφεται και βγαίνουν συμπεράσματα. Τι κάνανε καλά, τι κάνανε κακά, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Και είναι πάντοτε αφοσιωμένοι στην αποστολή τους. Μόνο σε αυτό είναι αφοσιωμένοι σε όλους τους Έλληνες. Σε εμάς, σε εσάς παιδιά. Είναι αφοσιωμένοι στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να πετάξουν λίγο πιο ψηλά. Εκεί που τους είπε ο κυβερνήτης να πετάξουν όσο γίνεται πιο χαμηλά, θα μπορούσαν να πούνε βρε αδερφέ, και τι έγινε, να πετάξουν λίγο ψηλότερα. Δεν το έκαναν όμως. Προσπαθήσαν να πετάξουν όσο γίνεται πιο χαμηλά. Εξάντλησαν όλα τα όρια. Και το έκαναν για να μπορέσει ο κυβερνήτης τους και οι αρχηγοί τους να βγάλουν τα συμπεράσματα που χρειάζονται για την ώρα που πρέπει. Μακάρι να μην έρθει ποτέ αυτή η ώρα. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και εκεί ακριβώς στις 3 παρατέταρτο τη νύχτα, σκεφτείτε την ώρα, 3 παρατέταρτο τη νύχτα, πετάγανε ωραίοι, νέοι, άξιοι, πιστοί Έλληνες, αφοσιωμένοι στο καθήκον, καβαλάριδες στο ελικόπτερό τους, τους ζήλεψε η μοίρα και μας τους πήρε. Το ελικόπτερο που κυβερνούσαν προσέκρουσε στο βουνό στο νησί Κίναρος. Είναι ένα πολύ μικρό νησάκι, παιδιά, στη μέση του Αιγαίου Πελάγους. Βρέστε το στο χάρτη, δέστε το.
Εκεί ο υποπτήρας Κωνσταντίνος Παναλάς και οι σύντροφοί του έπεσαν στο καθήκον. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Σήμερα μαζευτήκαμε και είπαμε ότι κάναμε όλοι μαζί την επιλογή να είστε εδώ για να τιμήσουμε και να νιώσουμε τι σημαίνει καθήκον. Να τιμήσουμε λοιπόν την αφοσίωση αυτών των ανθρώπων στο καθήκον και στην τιμή. Την αφοσίωσή του στην Ελλάδα. Και για να μην αφήσουμε τη λησμονιά να σβήσει τη μνήμη του ή το παράδειγμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Κεφαλονιάς ομόφωνα αποφάσισε αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου να δώσουμε το όνομα ενός εκάστου από το πλήρωμα σε έναν δρόμο στο Λιξούρι, σε έναν ιστοαργοστόρι και σε έναν Σισάρο. Οι αρχές της πόλης μας, ο κ. Κατσιβέλης, ο κ. Μαρκέτος και το Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομα αυτής της πλατείας που δεν είχε όνομα στη μνήμη του υποπτιάρχου Κωνσταντίνου Παναλά, στην κυβερνήτη του ελικοπτέρου. Θα σας θυμίσω, παιδιά, και θα σας το πω και τη δάσκαλή σας, ότι στην πλατεία Συντάγματος η Ελλάδα τιμάει τον άγνωστο στρατιώτη. Πάντα οι Έλληνες τιμούσανε τους πεσόντες στη μάχη. Από εδώ και μπρος, εμείς οι Λιξουριώτες θα τιμούμε σε αυτή την μικρή πλατεία τον υποπτιάρχο Παναλά. Σας είπα πριν λίγο ότι ο υποπτιάρχος Κωνσταντίνος Παναλάς και το πλήρωμά του ήταν ένα παιδί του λαού, όπως εμείς, με όνειρα, με ελπίδες, με στόχους, με οικογένεια. Λείπει όμως πλέον, λείπει από τους συναδέλφους του, από το πολεμικό ναυτικό, από την Ελλάδα. Λείπει όμως κυρίως από την οικογένειά του. Τη γυναίκα του, τη Μαριάννα, που είναι εδώ και μας τιμάει με την παρουσία της, το γιο του τον Παναγιώτη και τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος, παιδιά, την ώρα που ο πατέρας του σκοτώθηκε, δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Ούτε αυτός είδε τον πατέρα του, ούτε ο πατέρας του τον Κωνσταντίνο. Έτσι τον ονομάσαμε. Έβαλε ο υποπτήρας Παναλάς το καθήκον πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να σας δώσω. Η πατρίδα μας το καθήκον πάνω απ' όλα. Σήμερα είναι κοντά μας η κυρία Παναλά, σύζυγος του αείμνης υποπτήρας Παναλά και ο πρωτότοκος γιος του, ο μικρός Παναγιώτης. Τους καλέσαμε για να τιμήσουμε την παρουσία τους, την τελετή ονοματοδοσίας. Και η κυρία Παναλά και η οικογένειά του θα ζουν με την ανάμνησή του, με τα παράστημά του και με την περηφάνεια ότι ο υποπτήρας Κωνσταντίνος Παναλάς, ο σύζυγος και πατέρας, πιστός στο καθήκον, πιστός στην Ελλάδα, έπεσε για αυτήν. Κυρία Παναλά, σας είμαστε ευγνώμονες για τη θυσία του σύζυγου σας και σας ευχαριστούμε για την υπέρθετη προσφορά του σύζυγου σας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον τιμήσουμε. Παναγιώτη Παναλά, σε βλέπω εδώ κοντά παρόντα, είμαι βέβαιος ότι το δρόμο σου και του αδελφού σου Κωνσταντίνου θα φωτίζει η θυσία του πατέρα σας. Αθάνατος! Στο σημείο αυτό θα καλέσω τον εκπρόσωπο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον Αντιπλήρωμα Πολεμικού Ναυτικού, κύριο Σαββάτη Βασίλειο, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αξιότιμη κυρία Παναλά, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι των τοπικών αρχών και αγαπητά μας παιδιά, εκ μέρους του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού θα ήθελα να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία του Λιξουρίου Κεφαλονιάς για την τιμή που αποφάσισε να αποδώσει μέσω της σημερινής τελετής στα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, του υποπτιάρχου συγκεκριμένα Κωνσταντίνου Παναλά, που έδωσαν τη ζωή τους στο δωμό της πατρίδας. Κάθε απώλεια στελεχών της οικογένειας του πολεμικού ναυτικού προκαλεί απέραντη θλίψη και δυσβάχτευτο φορτίο σε αυτήν. Ο αντίκτυπος στο Πανελλήνιο είναι ηχηρός. Πάνω απ' όλα όμως είναι μια λέλαπα για τους οικείους.
για το πολεμικό ναυτικό είναι ιερό καθήκον και υποχρέωση να συμπαραστέκεται στις οικογένειες. Το έχει πράξει κατ' επανάληψη στο παρελθόν, το κράτη και τώρα. Αυτό που αξίζει να μείνει όμως ριζωμένο στη συνείδηση των παρευρισκομένων, αλλά και όλων των Ελλήνων, είναι ότι κάθε απώλεια ένεκα του καθήκοντος πολλαπλασιάζει τη δύναμη και ατσαλώνει τη θέληση του πολεμικού ναυτικού ενάντια σε κάθε επιβουλή ημετέρου εδάφους. Το πολεμικό ναυτικό διαβεβαιώνει ότι θα βρίσκεται πάντα παρόν, διατηρώντας επιρμένη την ελληνική σημαία στο πυρηνικές, προστατεύοντας την εδαφική μας ακεραιότητα, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες απερίσπαστοι να αφοσιώνονται στις ειρηνικές τους δραστηριότητες και παράλληλα να νιώθουν υπερήφανοι που γεννήθηκαν και έζησαν στην δοξασμένη μας πατρίδα. Ακολουθεί η ανάγνωση του βιογραφικού του υποπλοιάρχου Κωνσταντίνου Πανανά από το συμμαθητή του υποπλοιάρχο Μάτσο. Σας ευχαριστώ. Ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς γεννήθηκε στο Άργος του νομού Αργολίδος την 17 του 1982. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στις 10 Οκτωβρίου του 2001. Αποφύτησε στις 5 Ιουλίου του 2005 ως μάχημος νεοφόρος. Στις 5 Ιουλίου του 2008 προήλθε στον βαθμό του Αυτοπλοίαρχου και στις 5 Ιουλίου του 2013 στον βαθμό του Υποπλοίαρχου. Κατά τη διάρκεια της ευεδρομίας του στο πολεμικό ναυτικό, υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία του Στόλου και ναυτικές υπηρεσίες, όπως τη φρεγάτα Σαλαμής από το 2005 έως το 2007, την πυραυλάκα του Βλαχάβας από το 2007 έως το 2008, στη σχολή ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού από το 2008 έως το 2009, στη μοίρα ελικοπτέρων ναυτικού 1 από το 2009 έως το 2012, στη φρεγάτα Κουντουριώτης από το 2012 έως το 2014 και στη διοίκηση ελικοπτέρων ναυτικού από το 2014 έως το 2016. Έλαβε τα πτυχία του Σχολείου Πολιταγμένων Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, του Σχολείου Χαρπούν, διαφυγής από φυθιζόμενο ελικόπτερο, του Σχολείου Χειριστών Ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ 212 και του Σχολείου Αξιωματικών Επιστασιών Συνεννοήσεων. Τιμήθηκε με τα μετάλλια του παράσημα της στρατιωτικής αξίας γάμα τάξεως και μετά το θάνατό του απονεμήθηκε ο βαθμός του Αντιναβάρχου. Αιωνία τιμή. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς, τον κύριο Αλέξανδρο Παρίση, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κυρία Πανανά, μικρέ Παναγιώτη Πανανά, εκπρόσωπε του αρχηγού του ναυτικού, κύριε Λουκωτά, κύριε Παρίση, κύριε Αντιδήμαρχε Παλικής, κύριε Αντιδήμαρχε Τουρισμού, αγαπητά μου παιδιά και εκλεκτοί και αγαπητοί καθηγητές και δάσκαλοι. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα να τιμήσουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής. Δεν σας κουράσω πολύ, τα είπανε, προλαλήσατες προηγουμένως. Τον Κωνσταντίνο Πανανά, ο οποίος στο καθήκον επάνω άφησε όλους εμάς ορφανούς και την οικογένειά του. Ως ελάχιστο φόρο τιμής λοιπόν και με την ονομασία της πλατείας αυτής στο όνομά του θα νιώθουμε εμείς υπερήφανοι όπως την οικογένειά του. Φίλε μικρέ Παναγιώτη Πανανά, πρέπει να νιώθεις υπερήφανος για τον πατέρα σου και εσύ και ο αδερφός ο Κωνσταντίνος, ο οποίος βγάλετε το όνομά του. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και ήρθατε εδώ, κυρία Πανανά. Και ευχαριστούμε και τη συμπαράσταση και τους υπολείπους που είναι όλοι δίπλα μας σήμερα. Να είστε καλά.
Ολοκληρώνοντας τους χαιρετισμούς, θα καλέσω το Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Δημήτριο, να έχει το βήμα. Με πολλή ενάργεια, συγχωρήστε μου να μην ξεκινήσω με προσφωνήσεις, με πολλή ενάργεια το εκλεκτό μέρος του Δήμου Κεφαλινίας, ο κύριος Ρουχωτάς, ανεφέρθη στο πρόσωπο, στην αφορμή της πρωτοβουλίας για τη σημερινή εκδήλωση και περιέγραψε το γεγονός, όντως, με πολύ πατριωτικό φρόνημα, άκρος παιδαγωγικό για τα παιδιά μας που είναι εδώ, αλλά και διδακτικό για όλους εμάς που παρευρισκόμεθα στη σημερινή αυτή τελετή. Τρία σημεία θέλω να θίξω στην αγάπη σας. Το πρώτο, μας κάνει υπερήφανος εμάς όλους εδώ τους μονίμους κατοικούντας στην Κεφαλονιά η πρωτοβουλία των φορέων της πόλεως του Λιξουρίου, ονομαστής για όσους δεν γνωρίζουν και που είναι σήμερα στην τελετή εκτός νησιού στη λογιοσύνη και στα γράμματα και σε πρωτοβουλίες πατριωτικές και άξιες μνήμης στην ιστορία του πολιτισμού, για την πρόταση αυτή να πάρει αυτό το όνομα η πλατεία και να τιμήσουμε ένα πρόσωπο που είναι άξιο τιμής και μνήμης, τον αείμνηστο υποπλήρχο Κωνσταντίνο Παρανά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που ενστερνίστηκε την πρόταση του κυρίου Μαρκέτου, του κυρίου Ρουχωτά και του αντιδημάρχου κυρίου Κατσιβέλη και ομόφωνα πήραν την απόφαση για την ονομασία αυτή. Το δεύτερο σημείο, τι είναι το όνομα και ποιο ρόλο παίζει και τι είναι η μνήμη. Και προ Χριστού όλοι οι άνθρωποι είχαν ένα όνομα με το οποίο ήταν γνωστοί μέσα στην κοινωνία που ζούσαν. Μετά Χριστόν όμως, με την είσοδο του Θεού στον κόσμο, την ενανθρώπιση του και πλέον το όνομα που παίρνουμε ως μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματός του, το όνομα έχει μια ιδιαίτερη σημασία που φέρουμε, όποιο και αν είναι αυτό, διότι είναι συνδεδεμένο με την ζωή, με την παρουσία, με το σωτηριολογικό έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γι' αυτό και το όνομα αυτό θα μας συνοδεύει στην αιωνιότητα. Και όπως ο ίδιος ο Χριστός μας διαβεβαίωσε, άπαντες είμαστε γραμμένοι εν βίβλο ζωής. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια ειδική πραγματεία ομιλία για το όνομα, τη σημασία και τη δύναμη του ονόματος. Και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έπεσε εν ώρα καθήκοντος, κατά διαταγή του αρχηγού της Φρεγάδος, αλλά και του πολεμικού ναυτικού στην άσκηση, επειδή έπεσε στο καθήκον, έπεσε σαν εν ώρα πολέμου. Γι' αυτό και είναι άξιος τιμής και μνήμης πεσόντος πολέμου. Όπως κάνει και ο στρατός μας, όπως κάνει η πατρίδα μας και όπως πρέπει να γίνεται. Και αυτό το όνομα που έφερε και περνάει στην αιωνιότητα και που πλέον θα είναι και όνομα μιας μικρής πλατείας συμβολικά, αλλά φανερώνει το τι εκπροσωπεί αυτή η ονοματοδοσία για όλους εμάς που θέλουμε να είμαστε συνεχιστές αυτού του πολιτισμού, αυτής της πίστης και αυτής της σημασίας των αξιών με τις οποίες ζούμε, κινούμεθα και παιδαγωγούμε τα παιδιά μας που θα παραλάβουν τη σκητάλη το αύριο, θα πρέπει να μείνει στην ψυχή μας ιδιαίτερα χαραγμένη και με την αρμόζουσα σημασία. Το όνομα και ο Θεός πήρε όνομα όταν ήρθε στον κόσμο και φεύγοντας το κρατάει Ιησούς. Και εμείς φέρουμε όνομα στη δική του παρουσία, στη δική του ζωή, στη δική του αιώνια ύπαρξη και εκεί συγκαταλεγόμεθα. Και είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό, κυρία Πανανά, και εν ζωή ο σύζυγός σας, ο άξιος πάσης τιμής και σεβασμού και μνήμης, και μετά την εκ του κόσμου τούτο εκδημία του, είναι εν ζωή, εν χειρή Θεού ζώντος. Και με αυτή την πίστη να γαλουχήσεις και τον Παναγιώτη σου και τον Κωνσταντίνο σου.
Και με αυτή τη μνήμη και με αυτή την πίστη να πορευτείς και εσύ το υπόλοιπο του βίου σου. Το δεύτερο σημείο, η μνήμη. Η μνήμη είναι το αντίθετο της λύθης. Ό,τι πέφτει στη λύθη δεν έχει ύπαρξη, δεν έχει ζωή. Ό,τι διατηρείται στη μνήμη, αυτό είναι διαρκώς αεί ζών. Και μνήμη έχει μόνο ο Θεός που είναι φύση και ουσία θάνατος και ό,τι σχετίζεται με το Θεό. Και όταν παίρνουμε όνομα στην Κολυμπήθρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού ως μέλη του σώματός του, της Εκκλησίας του, ήδη ενσωματωνόμαστε στη ζωή του και στην αιωνιότητα. Συνεπώς, η μνήμη είναι ένα γεγονός που το κάνουμε μια φορά τόσο συχνά ή πυκνά, που όμως είναι η είσοδος στην αιωνιότητα. Ένας ωραίος ορθόδοξος συγγραφέας, κατά το ίμιση ελληνικής καταγωγής, ο Βυργίλιος Γεωργίου, Ρουμάνος στην καταγωγή, έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο, πρωτοτύπος γαλλιστή, που μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες. Με τίτλο «Ένα όνομα για την αιωνιότητα». Και εκεί αρείεται στοιχεία από τις ιδέες και από την πίστη και τη θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου και διαγράφει ένα βιβλίο που έκανε μεγάλο καλό στο δυτικό κόσμο. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβεί σε έναν αργίτη. Οι αργίτες ήταν οι πρωτοπόλοι του Τροϊκού Πολέμου. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβεί σε έναν που υπηρετούσε την πατρίδα και το καθήκον, που αγαπούσε και ζούσε για την οικογένειά του, αλλά όπως επεσήμανε ο κύριος Ροχωτάς, πάνω από όλα αυτά έβαζε το καθήκον και την πατρίδα. Όσες ευχαριστίες, όσα λόγια ωραία και να πούμε εμείς σήμερα, τίποτα δεν είναι αντάξιο σε αυτό που είχε στην ψυχή του ο αείμνηστος Κωνσταντίνος, σε αυτό που βίωνε και σε αυτό που προσέφερε και σε αυτό το οποίο εγκατέλειψε ως παρακαταθήκη φιλοτιμίας ελληνικής καθήκοντος στην οικογένειά του, στη σύζυγό του και στα αγόρια του και σε όλους εμάς τους συνέλληνες. Ας είναι αιωνία του η μνήμη, όχι μόνο μέσα στις δέλτους, στις ιστορικές του πολεμικού ναυτικού και της πατρίδος, αλλά στη μνήμη όσων όλων ξέρουν να ζουν ελληνικά, ορθόδοξα. Ο Θεός να αναπάρει την μνήμη του. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό να καλέσω την κυρία Πανανά και τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς να της παραδώσει ένα μικρό αναμνηστικό για τη σημερινή επίσκεψή της στο νησί μας. Αυτό είναι να σας προστατεύει και να σας φιλιάσει. Αυτό είναι δώρο στον Άγιο Γεράσιμο για εσάς. Στο σημείο αυτό παρακαλώ τον Δήμαρχο και τον εκπρόσωπο του αρχηγού του Ελληνικού Πλαιμίου Ναυτικού, τον κύριο Σαββάτη, να πάμε στο σημείο που θα γίνει τα αποκαλυτήρια της επιγραφής του Κωνσταντίνου Πανανά. Στο σημείο αυτό, όλοι μαζί να ψάλλουμε τον εθνικό μας ύμνο.
θελητή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε όλους τους διευθυντές των σχολείων που με πολύ αγάπη δέχτηκαν την πρότασή μας να παραστούν τα παιδιά και τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι σήμερα είμαστε λίγο περισσότεροι Έλληνες από τις άλλες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ.